καταφέραμε να αφήσουμε ένα πολύ σημαντικό ανοιχτό παράθυρο για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Να μην καταργήσουμε το ΕΚΑΣ. Όλες αυτές ήταν επιτυχίες της διαπραγμάτευσης. Και ήθελα πραγματικά να αναρωτηθώ, πότε θα μπορούσαμε να φέρουμε κάτι καλύτερο από αυτό που είχαμε τώρα? Με την τακτική της σκληρής διεκδίκησης ή της παράδοσης? Διότι ακούω και τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας να ισχυρίζεται ότι εμείς άλλα υποσχεθήκαμε και άλλα κάναμε. Άραγε έχει ξεχάσει ο ελληνικός λαός ότι εσείς, ο κ. Μεμαράκης, το κόμμα του, υποσχέθηκε διαπραγμάτευση και δεν έκανε καν διαπραγμάτευση? Τουλάχιστον εμείς δεν παραδοθήκαμε. Δώσαμε μάχη και κάναμε ένα συμβασμό. Μπορεί να είναι επώδυνος, αλλά έχει και πολύ θετικά στοιχεία για τον ελληνικό λαό. Κύριε Πρόεδρε, ρωτάμε πώς καλλιεργήσατε υπερβολικές προσδοκίες. Σας δίνω ένα παράδειγμα. Ένφια. Θυμάμαι μια συνέντευξή σας με τον κύριο Θοδωράκη, που σήμερα είναι πολιτικός αρχηγός, να λέτε ότι δεν θα πληρώσετε ένφια, γιατί είναι ένας άδικος φόρος και να καλείτε τους πολίτες να κάνουν το ίδιο. Θέλω να ρωτήσω, αν σήμερα καταρχήν ως πρωθυπουργός έχετε πληρώσει τον ένφια για αυτό το ακίνητο που έχετε στην κατοχή σας ως γονική παροχή, ή αν κάνετε αντίσταση ακόμα και είστε ο πρώτος πρωθυπουργός που χρωστάει στο δημόσιο. Καταρχάς, κύριε Σρόιτερ, θυμάστε μια περίπτωση όπου ούτε τώρα, ούτε τότε μπόρεσα να ξεφύγω από την υποχρέωση, ακριβώς διότι ήταν μια πράξη αντίσταση τότε που υπήρχε περιθώριο στη διαπραγμάτευση να μπει ένας άλλος νόμος και νομοθετήθηκε ο έμφυα, την οποία αντίσταση δεν μπορούσα να κάνω διότι δεν ήταν στην ιδιοκτησία μου το ακίνητο. Όμως, για να μιλήσουμε επί της ουσίας, ο έμφυα είναι ένας παράλογος φόρος, ο οποίος θεσμοθετήθηκε επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας. Ακριβώς διότι η Νέα Δημοκρατία δεν διεκδίκησε, δεν διαπραγματεύτηκε. Και μας το φόρτωσε στην πλάτη. Ο έμφυα, όταν θα προχωρήσει μπροστά η οικονομία, θα καταργηθεί και θα αντικατασταθεί. Όμως δεν τα καταφέραμε τώρα, διότι ήταν πολύ σημαντικό να δώσουμε ασύμμετρες δυνάμεις.